μικρές μου πλάτες, όμορφα να σηκώνα, σαν να ήταν επιβάτες, λευκόνου σε τον Άρη. Παπάμε παιδί, φρέλα τι τα χάμες φυσάει. Βάλες τη σκυλιά σου το τόνο παιδί, που λένε θα πούσε που να πάει, που να πάει. Πάλι μέσα απ' το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ η καλή περισσεύει, τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Δεν μπορούσε τον Άρη να πάρουν τρεντή κόκκινο αυγό και καρναβάλια. Μέσα από την καλωτή της στατιστική μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Αν δεν τρέπεσαι να κάθεσαι πίσω, έλα στην παράσταση να σε του καείσω. Λεύκο του σε τον Άρη, να πάνω παιδί, για να πει τα χάμα σπισάει. Βάλε στη σκιά σου το τόνο παιδί, που δεν με θα πούσε που να πάει, που να πάει. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό «Η Πατρίδα» 100,4. Είμαι ο Αλέξανδρος Μιχαήλ και σας καλωσορίζω στην 8η αναμετάδοση της εκπομπής «Σκιών Πράξης», η οποία έχει ως θεματικό της άξονα το θέατρο σκιών. Στις προηγούμενες εκπομπές παρακολουθήσαμε την ιστορική πορεία και εξέλιξη του θεάτρου σκιών σε παγκόσμιο αλλά και εγχώριο επίπεδο. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το βιογραφικό ενός μεγάλου Έλληνα και δάσκαλου του θεατρικού αυτού είδους, τον Ευγένιο Σπαθάρη. Πριν την έναρξη του αφιερώματος, ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να βρείτε τις παραστάσεις από όλες τις προηγούμενες εκπομπές, καθώς και τα αφιερώματα, στην σελίδα μας στο Facebook, η οποία έχει ως τίτλο «Σκιών Πράξης», Ράδιο Πατρίδα 100,4. Και επειδή θέλω να δώσω μια κοινωνική διάσταση στην εκπομπή αυτή, όσοι βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη επειδή κινδυνεύει κάποιος δικός τους άνθρωπος και υπάρχει κατάσταση κινδύνου λόγω απέτησης αιμοδοσίας ή αν συντρέχει οποιοδήποτε άλλος ιατρικός λόγος, μπορούν να στέλνουν μήνυμα στη σελίδα που προαναφέρθηκε με επικεφαλίδα «Απαιτείται αιμοδοσία» και εγώ με την έναρξη κάθε μου εκπομπής θα εκφωνώ τα ονόματα των ατόμων που θα στέλνονται στο inbox της εκπομπής μας στο Facebook. Καλή σας ακρόαση. Σπαθάρης, ο λαϊκός καλλιτέχνης με το δυναμικό πνεύμα, ο γνήσιος εμψυχωτής ενός λαϊκού ήρωα, ο ζωγράφος με την πλούσια χρωματική ζωντάνια, ο αληθινός εκφραστής της ελληνικής παράδοσης, μα πάνω απ' όλα η προσωποποίηση της ανθρωπιάς και της απλότητας.
Γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1924 μέσα στην τέχνη του πατέρα του, Σωτήρη, την οποία λάτρεψε. Από μικρός έδειχνε ότι ήταν ανήσυχο, ερευνητικό πνεύμα, αλλά και πολύπλευρο ταλέντο. Όταν οι άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής ήταν πλέον βέβαιο ότι δεν θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει τον τομέα της αρχιτεκτονικής, που επίσης αγαπούσε, αφιερώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στο θέατρο σκιών. Στόχος του ήταν να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Καραγκιόζη, τόσο ως σημαντικό ελληνικό και παραδοσιακό θέαμα, όσο και ως εξαιρετικό είδος τέχνης και τεχνικής. Έτσι, ο Καραγκιόζης σταματά να μας παρακολουθεί και να μας διασκεδάζει μόνο από τον Μπερντέ του. Εμψυχώνεται, εξυγχρονίζεται, εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται τραγούδι και στο τέλος αποκτά ένα κεραμίδι για να ξαποσταίνει που και που. Όλα αυτά κατάφερε να πραγματοποιήσει ο Ευγένιος Παθάρης, ο δάσκαλος του ελληνικού θεάτρου σκιών, όπως τον αποκαλούν, και το πέτυχε με τέτοια προσοχή και ευλάβεια απέναντι στην τέχνη που ο ήρωάς μας δεν έχασε ούτε την ελληνικότητά του, αλλά ούτε τη γνήσια λαϊκότητα που εκπροσωπεί. Ο Ευγένιος Παθάρης αρχίζει την καριέρα του το 1942, από το Μαρούσι, και από το 1945 μέχρι το 1950 περιοδεύει, δίνοντας παραστάσεις σε πολλά θέατρα και κινηματογράφους της Ελλάδας. Η έντονη δραστηριότητά του απλώνεται γρήγορα στο εξωτερικό και μάλιστα στο Carnegie Hall της Αμερικής, στον Καναδά και στην Κούβα το 1953. Το 1954 βρίσκεται για παραστάσεις στη Λευκωσία. Επιστρέφει το 1956 στη Νέα Υόρκη, λαμβάνει μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο και Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών των Βρυξελών το 1958, ενώ το 1959 συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών των Παρισίων. Το 1961 συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και το 1962 βραβεύεται στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών και Κούκλας στη Ρώμη. Το 1962 ο Ευγένιος Παθάρης ηχογραφεί όλες τις κλασικές παραστάσεις του Καραγκιόζη στην Κολούμπια. Έτσι κυκλοφορούν οι πρώτοι δίσκοι του. Το 1966 δημιουργείται ο πειραματικός σταθμός τηλεόρασης και αρχίζει με τον Καραγκιόζη του Σπαθάρη, ο οποίος συνεχίστηκε μέχρι το 1992. Το 1971 συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ανατολικών Χωρών της Πολωνίας, εμφανίζεται στο Λονδίνο, περιοδεύει στη Γερμανία και καταλήγει το θέατρό του στη Δανία, ενώ το 1972 παρουσιάζεται με τον θείασό του στη Γενέβη και στην Πάρμα. Το 1978, στο πλαίσιο του ελληνικού μήνα στη Στοκχόλμη, περιοδεύει και σε ολόκληρη τη Σουηδία.
Με την ευκαιρία της έκθεσης παιδικού βιβλίου στο Μόναχο, προσκαλείται το 1979 για έκθεση φιγούρας και σειρά παραστάσεων. Ενώ το 1980 διοργανώνεται προς τιμήν του στο Παρίσι Φεστιβάλ Παγκοσμίου Θεάτρου Σκιών, ενώ την ίδια χρονιά δημιουργεί Σχολή Θεάτρου Σκιών στη Δανία, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα από τους Δανούς μαθητές του. Το 1980 επίσης ανεβάζει διασκευασμένους τους βατράχους του Αριστοφάνη και την Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, σε διασκευή Γιώργου Παυριανού και μουσική Δημήτρη Λέκα. Έργο που αμέσως κυκλοφορεί σε δίσκο και αργότερα περιοδεύει πάλι στην Αμερική στο πλαίσιο της έκθεσης των ευρημάτων της Βεργίνας με τον τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι». Ο Ευγένιος Παθάρης συμμετέχει το 1981 στον ελληνικό μήνα που διοργανώθηκε στο Βίρ της Νορμανδίας και παράλληλα εγκαινιάζει το ελληνικό θέατρο σκιών της Μασσαλίας. Το 1982 δίνει παραστάσεις στην Ολλανδία και παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών του Ανατολικού Βερολίνου. Το 1983 η δραστηριότητά του περιορίζεται στα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο, ενώ το 1984 φεύγει πάλι για το εξωτερικό, προσκεκλημένος από τα πανεπιστήμια Ρώμης, Νάπολη, Μπολόνιας και κατόπιν από τους διοργανωτές Φεστιβάλ στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη, και στο Εδιμβούργο. Ο Σπαθάρης και ο Καραγκιόζης του ταξιδεύουν και παρουσιάζονται αδιάκοπα στο εξωτερικό, ενώ το ξένο κοινό τους αγκαλιάζει με πρωτοφανή θαυμασμό και αγάπη. Στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Θεάτρου της Λιών, Νιρεμβέργης και Μαριγκή, στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, στην Σουηδία, στις Άλπεις, στη Ραβένα Ιταλίας και στο Ανατολικό Βερολίνο το 1986, στο Δυτικό Βερολίνο και στη Ρώμη, στην Καλαβρία Ιταλίας 1988, πάλι στη Δανία, στη Νίκαια, στην Τουλούς, στις Κάνες και άλλες πόλεις το 1989. Σε όλα τα φεστιβάλ της Ισπανίας το 1990, άλλη μια φορά στον ελληνικό μήνα της Σουηδίας το 1991, στις εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ στη Ρώμη 1992, στο φεστιβάλ Oberhausen της Γερμανίας, στην Αμερική, Καναδά και στην Τεχεράνη το 1994 και τέλος ξανά στην Κύπρο κατόπιν στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Θεάτρου της Στουτγκάρθης και στο Μπορντό της Γαλλίας το 1995. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, όπου πραγματοποίησε αμέτρητες παραστάσεις για τον ελληνικό λαό, στον οποίο άλλωστε ανήκει ο Καραγκιόζης του, πρέπει να υπογραμμιστεί η 20χρονη συμμετοχή του στα Κρυστάλλια της Πεντέλης, η μακρόχρονη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι εμφανίσεις του στα Δημήτρια όπου οργανώνονται στην συμπρωτεύουσα. Έχει ακόμα ασχοληθεί με τη διδασκαλία του θεάτρου σκιών σε διάφορες ομάδες φοιτητών, καθηγητών και νέων καλλιτεχνών.
Σημαντική υπήρξε η κυκλοφορία των εικονογραφημένων τευχών του Ευγένιου Σπαθάρη με Καραγκιόζη 1960 και 70 και η επιτυχημένη έκδοση του βιβλίου του «Ο Καραγκιόζης των Σπαθάριων» το 1979. Τον Ιούνιο του 1995 ο Ευγένιος Σπαθάρης ανταμείφθηκε με το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσε να τιμηθεί ένας καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης που προσέφερε την χαρά και το χαμόγελο σε όλους τους θαυμαστές του τόσα χρόνια, πιστούς φίλους του Καραγκιόζη. Ο Δήμος Αμαρουσίου, με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη απέναντι στο πρόσωπο του μεγάλου καλλιτέχνη της πόλης, εξασφαλίζει ένα κεραμίδι, μια μόνιμη στέγη για τον Καραγκιόζη και τους υπόλοιπους φίλους του, στην καρδιά του Αμαρουσίου. Έτσι, εκεί σήμερα, λειτουργεί ένα μοναδικό μουσείο, ανοιχτό για ολόκληρο τον κόσμο, με την επωνυμία Σπαθάριο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δήμου Αμαρουσίου, που ο μεγάλος δάσκαλος το έχει γεμίσει με πανέμορφες φιγούρες και σκηνικά του ελληνικού αυτού λαϊκού μας θεάτρου. Ο Ευγένιος Σπαθάρης χάρισε με πολύ μεγάλη χαρά τις δημιουργίες του στην πόλη του Αμαρουσίου με σκοπό να μαθαίνουν και οι νέες γενιές τι αντιπροσωπεύουν για μας τους Έλληνες ο Καραγκιόζης και η ιστορία του. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σας παρουσιάσω την κωμωδία του θεατρικού είδους των σκιών «Γαμπρός του κουτιού», στην οποία θα παρακολουθήσουμε με ξεκαρδιστικό τρόπο, μέσα από τους χαρακτήρες του Καραγκιόζη, το πόσο έρωτας τυφλώνει πολλές φορές τον άνθρωπο και τον κάνει να παραβλέπει πολλά από τα πραγματικά γεγονότα που τον περιβάλλουν. Opa, 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 mulher.
τίμηρη, 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 τίμηρη. Αχ, ευχαριστώ κύριε Μανέστρο. Merci beaucoup, Μανέστρο μου, merci. Και γαλλικά ευχαριστώ. Σκέψου χορό που κάναμε. Και νηστική το χορό. Αλλά θα μου πεις άμα είχαμε φάει, εγώ τώρα θα κοιμόμουνα. Άντε Χρυσούζη, θα σε κεράσω και ένα μπακλαβά. Εσύ θα φας το χαρτί και εγώ το μπακλαβά. Έρε με κάνες μουσκεμά στο χορό, μωρέ Χρυσούζη Μανέστρο. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα σας, πέρα για πέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό «Η Πατρίδα» 100,4 και τον Αλέξανδρο Μιχαήλ. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε. Μωρέ, έχουμε μια ωραία παράσταση. Τι να σας πω μωρέ, τραγουδιστική παράσταση την έχουμε. Καθίσατε λοιπόν να παρακολουθήσετε την αφέντο μου τσουνάρα μου και το πιθάρι. Έρε θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Έρε θα, μωρέ, θα καθίσετε απόψε να διασκεδάσετε και όλα θα... Ω, τσιγάρε μωρέ Χρυσούζικο. Δεν σου έχω πει μωρέ παιδί μου πως όταν στρίβεις τη γωνία να πατάς την κόρνα. Παιδάκι μου, δεν είδες που πάτησα τη φλάση? Τι λες μωρέ, ποιον βλάση? Για κάτσε να σε ρωτήσω, ξέρεις? Ξέρω. Τι ξέρεις? Ξέρω εγώ τι ξέρω παιδάκι μου. Βρε παιδί μου, ξέρεις ένα ζώο της Αφρικής το οποίο έχει μεγάλα δόντια? Με πολύ μεγάλα δόντια? Ναι, η γιαγιά μου. Τρομάρα να σου έρθει Χρυσούζικο. Για πες μου, για πες μου, για λέγε. Για λέγε, για λέγε. Ξέρεις ένα μεγάλο ζώο της ζούγκλας? Μεγάλο ζώο της ζούγκλας? Ναι, ο Τριανταφυλόπουλος. Ρε, φεύγα από εδώ χάμω ρε. Ρε ζήλη με έκανε στον κόσμο. Μανούλα μου. Μωρέ, τι βλέπουν τα ματάκια μου? Έρχεται ο βλάχος από το χωριό. Έλα μέσα να φάμε, μην κρυώσουν οι ελιές παιδάκι μου, γιατί φτάνει ο μπάρμπας σου, ο Γιώργος, ο Μπλατσάρας. Ωρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει? Ρε Χρυσούζη, τι κουβαλάς τα πρόβατα μωρέ? Ας τα πρόβατα επάνω στο κονάκι. Στο φόδι βρε βλάχο. Ουρε για σταματήστε ρε παιδιά με τις πέπιζες και τα ανταγόλια, γιατί έρθε ο Γιώργαρος ο Μπλατσάρας. Έλα εδώ κοντά μου παιδιά μου, έλα γέρα μου να σου βγάλω του γαργαλιάνου. Πολλιά ωρε βλάχο,
Πολλιά ώρα που καρύσαν τα ρεστά βαντουριά. Βρε παιδιά μου, δεν πιέρα εγώ ούτε γαϊδάρες, ούτε γαϊδουαριά. Πολλιά ώρα που χολεύεις το αγά και το κοκόνια. Παιδιά μου, εγώ δεν πιέρα ούτε τα αυγά, μα ούτε και τα μακαρόνια. Βάρ του θείε μου αυτούνου, γιατί κατεβαίνει κάτω στο παζάρι και λέει ότι ρίχνεις νερό στο γάλα και πως κλέβεις τον κοσμάκι. Εγώ παιδιά μου το κάνω αυτό και εσύ τι του λες? Εγώ θείε μου του λέω ότι ο μπάρμπας μου είναι τίμιος λοποδίτης. Δεν ρίχνει νερό ποταμίσιο μες στο γάλα, αλλά ρίχνει νερό τη σούλεν. Καλά του λες παιδιά μου. Άσε θείε που μου λέει ότι πουλάς γάλα από τρελές αγελάδες. Εγώ? Και εσύ τι του λες? Άι το Θεό μπέχτη του κερατά. Κι εγώ του λέω ο μπάρεμπας μου είναι τίμιος κερατάς. Δεν πουλάει γάλα από τρελές αγελάδες, αλλά από μουρλές. Βάρ του τώρα. Yes, παιδιά μου, τα έλεγες αυτά, για να δω κερατά να σε στουμπίξω. Πολλιά ώρα χαμένο, ο αλάχτερη. Τι βλέπω? Ο Βελιγέκας τσακώνεται με ένα βελάχο. Βελιγέκα φώνευσέ τον. Ρε, να που θα μου πες εμένα χώνευσέ τον? Ας του κόρακα στο μυαλό από το γάμο. Ρε, κουάντεψενε για να καυγάς και καυγαντζές βγαίνεμε. Άι να πάω σαν πάνω στο κουνάκι να μη με λένε και καυγαντζή. Η ένα διέγει 8:40. Μου λες κραγιόζι, την άλλη φορά που σε κυνηγάγανε όλοι οι κανατάδες της Κορίνθου, του Κιάτου, των Εξαμιλίων, της Κομωτινής, της Αλεξανδροπόλεως, τι είχες κάνει? Άσε ρε χατζατζάρι, ο κόσμος είναι πολύ σκληρός. Γιατί το λες αυτό κραγιόζι? Εμένα που με βλέπεις ένα κανάτι πήγα να αγοράσω, σαν καλός οικογενειάρχης. Και καλά έκανες κραγιόζι. Πηγαίνω λοιπόν σε αυτό που πουλάει τα κανάτια και του λέω πόσο τα πουλάς τα κανάτια. Με το κιλό μου λέει. Με το κιλό? Ναι, ήθελε να με ξεφορτωθεί. Πιάνω λοιπόν μια μεγάλη στάμνα, τις πάω στα δύο και παίρνω το μεγαλύτερο κομμάτι. Πηγαίνω εκεί πέρα που ήταν αυτός και του λέω ζήγησέ μου μισό κιλό. Αμ' έτσι καταλαβαίνω γιατί είχες μπλέξει. Τι κορόιδο θα με έπιανε. Αχ καρεκιώσι μου, ποτέ δεν θα αλλάξεις. Ρε χατζατζάρι, δεν αφήνουμε τους χορούς να πάμε να μεταφέρουμε εκείνο πως το είπες που θα μου κρύβει όλη τη θέα. Αν δεν πάμε καραγιώζι μου να δουλέψουμε. Πάμε. Αλλά πρώτα πρέπει να σου εξηγήσω κάτι. Θα είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί παρακαλώ? Έχει υποπέσει τίποτα στην αντίληψή σου ότι εγώ δεν είμαι προσεκτικός? Το ξέρω από τις άλλες φορές που κόντεψα να με χνάρουνε ζωντανό βρε Χρουσούζη. Θα είσαι προσεκτικός διότι το κιούπι είναι μεγάλο, είναι παλαιό. Και πρόσεχε μη φάμε ξύλο. Μωρέ πάμε και να βάζεις τις γοντρές καρπαζιές. Τρομάρα να σου έρθει.
στο χείρι. Ωραία, κύριε. Παιδί μου, πώς μπόρεσες να σε σχολιάζει ολόκληρη πόλη. Μία χνούμ φωλιάθ να αντιμετωπίζεται σαν να είναι η μεγαλύτερη κοινή. Όπως σου είπα, μπαμπά μου, επειδή ο γιατρός μου είπε να διασκεδάσω, επειδή είχα την καρδιά μου, θέλησα να πω σε αυτούς τους βελάκες πως τους αγαπώ. Όμως επειδή κρατούν όλοι τους δώρο από μένα και δεν μπορώ να τους συλλάβω, αποφάσισα να στήσω αυτό το πιθάρι και να βάλω το βελιγκέκα να τους δείρει. Φρόντισε, χρυσή μου κοπέλα, να απαλλαχτείς από αυτή τη φήμη. Ως το χείρε φαίνεις, οφείλω να σε συμβουλέψω. Μη σε νοιάζει, καλέ μου Ταχύρ, μη σε ενδιαφέρει και μη σε απασχολεί. Θα φροντίσω ώστε η φήμη μου να παραμείνει αμόλυντη. Παιδί μου, πρόσεχε, μόνο αυτό σου λέω, διότι και ένας γνωστός αηδός κατάφερε την κόρη του Πασά να την κάνει και τραγούδι. Τραγούδι, μπαμπά μου, εμένα τραγούδι? Βεβαίως, βεβαίως, παιδί μου. Μία χανούμ φουλιάθ να λέγεται Φοφό, άκουσον, άκουσον. Και σιγά πουθά, 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 και ποιος θα μετά, μετά, μετά. Κι άμα δε ποτέ του και μισώ, βάζω το καπέλο μου το έτσι και το θέλω μου, ρεζέρβα στον κάπο κι ας λέμε να κυφωθώ. Που έχει ένα ποπό-ποπό κι ούτε σπίτι ούτε Θεό. Κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και σιγά τα βγάζει συγγενείς που δε ένα τους έφτυνε κανείς. Κι είμαι εδώ κι τέος και η νύν. Απ' τη δικαιρά σαν πλακωθήκανε στη μάζα κι έχω έρθει στο αμή. Που έχει ένα ποπό. Τι λες βρε καραγκιόζη? Τι εγώ το λέω, το τραγούδι το λέει. Ποπό βαρύ που είναι. Εγώ να δεις τι βάρος σηκώνω. Ποπό η σπάλα μου, μωρέ και εμένα η κοκάλα μου. Λοιπόν καραγκιόζη, 4 λίρες μου έδωσε ο παλιοτσιγκούναρος Ταχύρ, 2 εσύ, 2 εγώ. Τι λέει που θα πάρεις εσύ 2? 3 θα πάρω εγώ, διότι έχω παιδάκια. Α, έτσι εσύ έχεις παιδάκια. Εγώ κουνέλια έχω. Λοιπόν, πάρε 2 λίρες. Ευχαριστώ, Χατζή Χαβιάρη. Άντε γεια σου και καλές δουλειές. Μωρέ ναι, άντε γεια σου και καλές ξυλιές, τραμάρα να σου έρθει. Κολλητήρι, παρόν μπαμπάκο. Πήγαινε παιδί μου και πάρε από τον μπακάλικο 3 φρατζόλες ψωμί και 2 κιλά φασόλια. Πάω μπαμπάκο, τλέχω, τλέχω πατελούλη μου. Τι ωραία που είναι το πρωί.
σπενταρούθουνε. Τι κάνεις μαμόλτα που καντάσαι, 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 καντάσαι. Ναι νιόνιο, καλάμε, καλάμε, καλάμε. Ω, καραγιόζο, θα γίνω σιώρο πρεφασόρο. Θα παντρευτώ την τζογούλα. Τι θα γίνεις? Ωραία, θα γίνω σιώρο πρεφασόρο. Σιώρο καουκάτσο. Θα γίνεις πατσάς. Ναι σκε. Ω, φεύγα σκύλε, γιατί έρχεται η τζογούλα. Μέγας είσαι κύριε και θαυματά τα πλατανόφυλλά σου. Αχ, τι κάνεις Διονύση, τι κάνεις αγάπη μου. Ω, τι κάνεις τζόγια μου, τι κάνεις τζογούλα μου, καλά σε, καλά σε, καλά σε. Τι κάνεις άνθος της καρδίας μου. Ω, εφράνθηκε η καρδία μου τη δεσποτάδα σου. Αχ Διονύσιε, Διονύσιε, καταστρέφεται η αγάπη μας. Τι έκαμε λέει? Ο παπάς μου θα με στείλει στην Ιταλία να σπουδάσω. Πώς θα ζήσω χωρίς εσένα? Ωραία, θα έρθω μαζί σου τζόγια μου. Ή θα σκοτώσω την καρδιά μου, να φάω τα ντερά μου, να φάω τα κοκαλά μου, παναπή ψυχή μου. Θα έρθεις μαζί μου, θα σε βάλω μέσα σε αυτό το πιθάρι και θα σε πάρω μαζί μου. Εδώ μέσα θα πω στον μπαμπά μου ότι βάζω υφάσματα με τα ξωτά και παλαιά έπιπλα της γιαγιάς μου. Εμπρός λοιπόν, μπες γρήγορα μην έρθει ο μπαμπάς μου. Ωριέ! Αχ, δυστυχία μου, ο μπαμπάς μου, γρήγορα μπες στο πιθάρι, γρήγορα μη σε χάσω αγάπη μου. Ωρε, θα χαλάσω τη βελάντα μου. Φτού να χαθείς, βλάκα λιμοκοντόρε. Μωρέ, μπλουμ μπλουμ, ο νιόνιος μέσα στο κιόπι. Νιόνιο, φεύγα καραγιόζο, θα μου κάνεις καμία αστουζία, καμία φουρμπιζία. Βρε, τι θέλεις εκεί πάνω καραγιόζη? Νιόνιος, μπλουμ μπλουμ. Βελιγκέκα, αλάργα που θα φωνάξεις το βελιγκέκα. Ήρθε τη λιμόσα μαγιασέ τη ζαβάμος. Εμείνε τη λιμόσα μαγιασέ τη ζαβάμος. Ήρθε τη λιμόσα μαγιασέ τη ζαβάμος. Ήρθε τη λιμόσα μαγιασέ τη ζαβάμος. Ήρθε τη λιμόσα μαγιασέ τη ζαβάμος. Βρε καλό στον τατά τον κύριο Ρέγκα. Ει γάμος. Τι γάμος?
Hey, da. Μωρέ, θα φας ξύλο και θα φας κατά. Έκλασα μαγαζί Σαλονίκα και ήρθα, ακουζούμ. Τι έκανε, λέει, έκλασες το μαγαζί και δεν άφησες μια πόρτα ανοιχτή να πάρει αέρα. Όχι, έκλασα, έβαλα κλειδί κλειδονιά. Μίλα έτσι, βρε άνθρωπέ μου. Πέβγα τώρα, έρχεται το κουζούμ, έρχεται το γευρούμ, δαντάι. Μωρέ, θα με κάνεις δαντά, αλλά θα φας ξύλο. Σολομέ μου, αγάπη μου. Το γευρούμ, το κουζούμ. Αχ, Σολομέ μου, ο μπαμπάς μου θα με απομακρύνει από κοντά σου και θα με πάει στην Ιταλία να σπουδάσω. Καταλαβαίνει, θα χάσω το γευρού μου. Όχι, δεν θα με χάσεις, γιατί θα σε βάλω μέσα σε αυτό το πιθάρι και θα σε πάρω μαζί μου στην Ιταλία. Άριε. Αχ, ο παπάς μου, Σολομέ μου, γρήγορα στο πιθάρι, γρήγορα, μη σε χάσω. Θα χαλάσω τα καθάνια μου, τα υφασματά μου, δα. Τού σου να χαθείς, τού να χαθείς παγκοραμένε τσιφούτι. Βρε, δύο μπλουμ μπλουμ, ρε εσύ. Τι θέλεις εκεί πάνω, αλήτη? Εδώ πέρα κοντεύεις να κάνεις ολόκληρη λαοσύναξη, κυρά. Βελιγέκα, αλάργα που θα φωνάξεις το Βελιγέκα, Χρουσούζα. Μελένο μορφωνιό και είμαι χρυσό καμάρι ουίτ. Όλες οι νιές τρελαίνουνε, άντρα πια να με πάρει. Από την πόρτα σου περνώ, γλιστρώ και πέφτω χάμου ουίτ. Κι αν δεν γυρίσεις να με δεις, σηκώνομαι και φεύγω. Ζουμ τριά λαρί λαρί λαριό ουτσουνάου. Πρέπει να πάω να παντρευτώ και να ειδώ την αγαπημένη μου την Μπέμπα. Βρε, για κάτσε να πάω να δω, κάποιος ήρθε, τρίτος πελάτης στο μαγαζί. Ποπό μανούλα μου, μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα πλατανόφυλά σου. Ποπό ένας τεριανός καρχαρίας. Ποπό μια μπολντόζα, βρε εσύ. Τι θέλεις, χοντροκέφαλε? Βρε καρπουζοκέφαλε, που την κουβαλάς μη την αυτή για κομπρεσέρ. Αυτή είναι η μητούλα μου. Κι άμα κρυώσεις, βρε μπολντόζα, σε ντόνι παίρνεις για να τη φυσήξεις. Αν δε βρε βλάκα, θα το πω στη μαμά μου και θα σε κάνει ντεντά. Μωρέ, εγώ θα το πω στον μπαμπά μου και θα φας ξύλο. Πάω στο σαράι να παντρευτώ την Μπέμπα μου. Πού σε κύριος, άμα γεννήσει η μύτη σου, φέρε μου κανένα 15-25 μητόπουλα να τα θρέφω. Αν αγαθείς, χοντροκέφαλε, θα το πω στη μαμά μου. Αχ, πω πω δυστυχία μου.
άνθρωπος είναι αυτός και σε τούτον δώρο υποσχέθηκα. Αχ, μπέμπι μου. Ήρθα μπέμπα μου, μου είπε η μαμά μου να σε παντρευτώ. Μορφωνιέ μου, θα με πάει ο παπάς μου στην Ιταλία να σπουδάσω και θα σε χάσω. Α, μαμά μου, θα αυτοκτονήσω. Μην αυτοκτονήσεις, γιατί θα σε βάλω μέσα σε τούτο το κιούπι και θα σε πάρω μαζί μου. Άριε! Αχ, δυστυχία μου, μπαμπάς μου. Μου μπέμπα, τι θα κάνουμε. Πες γρήγορα, γρήγορα μέσα σε αυτό το κιούπι. Μαμά μου, κόλλησε η μύτη μου. Βρε να πάρει ευκή, σφήνωστε στο σιφόνι. Μου είδε δε χωράνε τα αυτιά μου. Μωρέ, έχεις τρομάρα σου και αυτιά σαλαγάνες. Ξεκόνησα. Φύγε εσύ γρήγορα, γιατί θα σε γδάρω. Ρε μανία σου με το γδάρσιμο. Κουνέλι είμαι χριστιανή μου και θα με γδάρεις. Μη του πιστεύεις τους κοντρούς. Πόσο μπορούν να φάνε. Μόνο ρώτα εμάς τους νηστικούς. Ο, την πείνα πως βαστάμε. Απόψε κανείς μπα, σε βλέπουν και φρενάρουνε και σταματούν τα τραν. Κλειστήκες κύρα μου στην πένα στο καμπί, να ζήσει κι ο ρεβέντης, ο ρεβέντης που σε δει. Απόψε κανείς. Άμα καραγιοζάκο, γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγκλάν. Γεια χαραντούν Σταύρο. Τι κάνεις ρε χάπι, σακουλεύεσαι ρε. Όχι ρε ασπιρίνη, τσουβαλιάζομαι. Φεύγα καραγιοζάκο, γιατί έρχεται ηγούμενα. Το αίσθημα Σταύρο. Ναι ρε μπάπα, η μέλουσα συζυγάτα μου. Α, η μέλουσα σκύλα σου παναπεί. Καλώς το Σταύρο. Αμάν Παναγία μου ηγκόμενα. Για χαραντάν γοργόνα. Πάμε μια τσάρκα στη Ραφίνα για μπάνιο. Να τα κοιμιάσουμε τα δυο μας. Έως ζάχαρο διαβήτου παναπεί. Ας τα μπάνια Σταύρο, γιατί θα σε χάσω. Τι έκαμε λέει. Επειδή θα με πάει ο μπαμπάς μου στο εξωτερικό, πρέπει να σε βάλω σε τούτο το πιθάρι για να σε πάρω μαζί μου. Άριε. Α, δυστυχία μου, γρήγορα, γρήγορα Σταύρο μέσα στο πιθάρι. Αμάν Βαγγελίστρα μου. Φτύσου να χαθείς λεχρίτη. Μωρέ, πόσοι μπλουμ μπλουμ είναι εδώ μέσα. Εδώ πέρα μιλάμε για ολόκληρη προεκλογική συγκέντρωση. Σκουτιά σου χαϊδεμένο μου, άιτε και βάλε τα σκουτιά. Σκουτιά σου Δημητρούλα μου. Άι, εδώ είμαι κι εγώ. Κατέβηκα σαν κάτω από το κουνάκι να είδω τη ζόπα.
Μπάρμπα μου, μπαρμπούλι μου, θείε μου, θειούλι μου. Φεύγα από εδώ η έρμο μια μου κάνεις του κόκκουτα και μου κάνεις κανένα χουνέριε. Γιατί μπάρμπα μου το λες αυτό? Την άλλη φορά μ' έβαλες μέσα στο σικαρέλι και νένο και με πήγε τσιρλιό. Φεύγα έρμο, μπα σε καλό σου μπαστουνόβλαχε για ούτω βαφτισμένε. Γιώργο μου. Οπόπο μαντάλα μου η τσόπα. Γεια σα, ντέγιο μου, χαίρετε. Καλημέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τι κάνεις παιδιά μου, καλά είμαι εγώ. Έλα να σε πάρω να κάνουμε μία γουργολαμπιέδα. Να σ' έρθει λίγο ψυχιά. Αχ Γιώργο μου, δεν είμαι καθόλου καλά. Επειδή ο μπαμπάς μου θα με στείλει για σπουδές στην Ιταλία. Ο μπαμπά θα το στομπίξω τον τρανό. Θα του βγάλω του γαργαλιάνου του Θεομπέχτιε. Όχι Γιώργο μου, όχι, μην του επιτεθείς. Επειδή θα με σκοτώσει ζωντανή. Πρέπει να σε πάρω μαζί μου. Γι' αυτό μόνο μία λύση υπάρχει. Εάν μπεις μέσα εκείνο του τσούπι. Ωρα εκείνο βρωμοκουπάει πετρέλαιο. Δεν πειράζει μπάρμπα, κάνει καλό στις αμοιβάδες. Σιωπή αλητήριε, σιωπή. Γρήγορα να μπεις εκεί μέσα γιατί... Χωριέ! Πόπο, ατυχία μου, ο μπαμπάς μου, γρήγορα, γρήγορα Γιώργο μου, μέσα στο πιθάρι. Άι θα πηδήξω. 1, 2, 8, 45. Βάστα τα τσαρούχια μπαρμπαγιώργο έξω από το τσούπι. Μην μάθουν ασφυξία οι άνθρωποι και πίδα. Φτούσου να χαθείς βρωμόβλαχε. Βρε 5 μπλουμ μπλουμ μέσα. Φεύγα πενταρούθου, ναι. Φεύγα μη μας κάνεις καμία παπάρια και φάμε κλωτσίες και τσελοτσίες. Καλώς τον αγαπημένο μου φίλο, τον Καραγκιόζη. Μα, πού με ξέρεις, Μαϊμουζέλ? Α, δεν σε ξέρω. Δεν σε παρακολουθώ. Εδώ και τόσες εκπομπές στο ράδιο Πατρίδα. Που παίζεις κάθε Σάββατο με τον Αλέξανδρο Μιχαήλ. Και μου φτιάχνει ωραία την ημέρα. Λοιπόν, Μαϊμουζέλ, ήρθα να μπω μέσα στο τσούπι. Αλλά όχι τσάμπα, θα με πληρώσεις από πάνω. Θέλεις να σου δώσω, να σου δώσω, να σου δώσω, να σου δώσω 2 λίρες. Τι λες μωρί, που θα πάρω εγώ 2 λίρες, αν είναι να μου δώσεις 5 λίρες. Ποιος παίρνει τις 10 λίρες, αν είναι να φάω ξύλο για 15 λίρες. Να με ξυλοφορτώνει δηλαδή ο Βελιγκέκας για 20 λίρες. Να πάω στο νοσοκομείο για 30 λίρες. Και ποιος τις καταδέχεται τις 35 λίρες, εάν είναι να ξυλοφορτωθώ και να έχω και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 45 λίρες. Άντε δώσουμε 50 λίρες. Πολύ με κούρασες Χριστιανή μου, δώσε μου 60 λίρες να τελειώνουμε. 60 λίρες. Εγώ για 2 λίρες σου είπα στην αρχή. Αχ, δεν με ενδιαφέρει, πάρε όσες έχω επάνω μου. Μερσί, Μαϊμουζέλ, και η μύτη σου τουρσί. Σαρδανάπαλε, απατεώνα. Είπες τίποτα? Όχι, όχι, λέω γεια σου αντίο. Να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τι είπες? Λέω να έρθεις να ανταμώσουμε και οι δύο. Μην ανησυχείς, θα ντυμώσεις σύντομα με το Βελιγκέκα, βεβαίως. Βελιγκέκα, γρήγορα με 2 ξύλα της φωτιάς να ξυλοκοπήσεις μέχρι αίματος αυτούς τους αλήτες που βρίσκονται μέσα στο κιούπι. Ωια, στις διαταγές κοχόνια μου.
χαιρετεί. Πω πω Μανώλα μου, φυλάξτε τα σελάχια σας γιατί μπήκε μέσα ολοποδίτες. Πογιά ρε κολυνιαντιόσπρια, πογιά ρε πω να βγαίνεις. Τι λέει ρε, εδώ δεν πρόλαβα να μπω, θα βγω. Έλα νιόνιο έβγα. Ω, αριβαρά με στο τελωνίο. Βέβαια. Γεια σας παιδόπουλα. Πολιά ωρε Φράγκο, πολιά ωρε πάμε. Ω, ρε να λες Φράγκο ρε, γιατί να τον εαυτό σου που σε δει Φράγκο. Ωρε να ωρε να 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 να. Σία ρε σία 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 σία. Πολιά κοριά νιόσπρια από να βγαίνεις. Σώπα μωρέ που θα βγω. Έβγα μορφωνιέ. Έχουμε και το τάλ, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Μαμά μου, φτάσαμε στην Ιταλία. Ναι, στην Αγκώνα. Τι λες ρε Λοποδιάτη, ποια Βελώνα. Μαμά μου, το αυτί μου. Μωρέ έχεις και αυτιά σα γαϊδάρου. Καλημέρα σας. Πού βάει ξωτικό. Άντε βρε χοντροκέφαλε. Πάω στη μαμά μου να πιω το γάλα μου. Ουί τριά λαρί 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 ο γουτσουνάι. Κοριά γιόσπρια από να βγαίνεις. Σώπα μου ρε που θα βγω. Τι είπες ρε καραγκιοζάκο, θα φας αυγό. Έλα βγες Σταύρο. Ήρθε η σειρά σου. Άλλο στον καλό τον πεθαμένα τζι. Πάω να καθαρίσω, διότι πολύ με κούρασε η αναμονή, μάγκες. Τι θες ρε μάπα. Πολιά ρε χαμένο, πολιά ρε να. Αμάν Παναγία Δέσποινα, αμάν. Κοριά γιόσπρια από να βγαίνεις. Έλα κύριε Ρέγκα, η σειρά σου είναι. Όχι Ρέγκα, είσαι ο Λαμόν. Έλα κύριε Λακέρδα. Ντα. Μωρέ πήγαινε και φας κατά με την ησυχία σου. Κοριά γιόσπρια έβγα. Δεν τρώω έβγα μωρέ, μόνο το τάλ. Εμπρός κύριε Ξεβίδωμένε. Κύριε Σαλονίκα. Άντε. Κουζόμ. Πολιά ωραία χαμένο. Πολιά ωραία ξεβίδωμένο. Πολιά να. Βάει αγίτε τα. Αχ μωρέ, δεν προλαβαίνω να φύγω γιατί έρχεται και ο Χρουσούζης. Ωρε Παναγία μου. Μωρέ θα καθίσω, κάτσε να βγω. Οπ, βγήκα. Κορένια γιόσπρια από να βγαίνεις. Μωρέ άμα είσαι άντρας, να μπεις εσύ μέσα να σε καπλαντήσω στο ξύλο τώρα που μ' απέξω. Εμένα το λες αυτό ρε. Ναι ρε, εσένα το λέω. Πολιά ρε πω. Κοριά γιόσπρια πω να βγαίνω. Όχι, έχει κρύο έξω. Πολιά ρε μέσα. Πολιά ρε μέσα. Πολιά ρε μέσα θα παγώσεις. Πολιά ρε πω. Ρε να, τα ξερά σου, παίρνει και καθά ξερά σου, δεν έφαγα ταμ-δερι-ραμ-δερι-ραμ-δερι-ραμ-δερι-ραμ-δερι-ραμ-δερι-ρα. Πού να σ' άρεσε ρε. Γιατί σου κάνα κανένα παράπονο. Πω άντε ρε και του χρόνου πέσε δέντια. Ναι, να είμαστε καλά τις απόκριες. Τούκα ρε τούκα. Ναι τούκα λαβρωμάι. Ματσούκα Χρυσούζη. Πολύ ρε χαμένο. Ψημένο. Βάει.
Αχ, έφαγα ξύλο, αλλά το ευχαριστήθηκα τουλάχιστον, μωρέ Χρυσούζη. Βρε τρομάρα να σου ήρθει, βρε δεν τρέπεσαι. Τι είναι μωρέ χαμένε, τι θέλεις από εδώ, δεν μ' αφήνεις την ησυχία μου. Βρε μπλέκεσαι πάλι με τα πίτουρα και σε έφαγαν οι κότες. Ναι, με έφαγαν οι κότες και οι φραγκόκοτες μη σου πω, αλλά εγώ πήρα λίρες. Δεός μου βρε καραγκιόζη και μένα καμία λυρίτσα. Να την μωρέ Χρυσούζη, δεν την είδες. Έπεσε κάτω, πού την είναι, να την είναι. Τρομάρα να σου ήρθει, μου σπάσε στα δόντια. Και τώρα καραγκιόζη μου, και τώρα χαζατζάρι μου, πήγαινε στα παιδιά εκεί πέρα και πες τους να παίξουν έναν ωραίο παραδοσιακό χορό, γιατί το έργο μας γαβρός του κουτιού έλαβε τέλος. Από τον Αλέξανδρο Μιχαήλ και το Ράδιο Πατρίδα 100,4 σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη εσπέρα. Μπράβο καρεγιάζι μου, γεια σου Χατζιπαλαβιάρη μου.